Πάθε τώρα και για μας εδώ στην Κύπρο, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, αν και δεν εισάγουμε εμείς για σκοπούς ενεργειακής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Υπάρχει μέσα στο μείγμα βεβαίως της ΑΕΗ και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι αλυσιδωτές οι επιπτώσεις στις μεταφορές. Τάσος Γιασεμίδης, οικονομολόγος. Κύριε Γιασεμίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιασεμίδη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, φαίνεται ότι έρχεται αυτός ο δύσκολος χειμώνας για τον οποίο είχαμε προειδοποιήσεις, κύριε Γιασεμίδη, από προηγουμένως με βάση τις αντιδράσεις και τις επόμενες κινήσεις της Ρωσίας, έτσι. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς τις τελευταίες μέρες, αντί να έχουμε μια αποκλιμάκωση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, οι πολιτικές αποφάσεις και οι δηλώσεις δεν βοηθούν καθόλου στην μείωση των τιμών τόσο του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Διότι πέραν από το γεγονός ότι είχαμε το κλείσιμο της Τρόφιγγας του συγκεκριμένου αγωγού το Σάββατο από την Ρωσική Δημοκρατία, υπάρχει και σήμερα μια νέα αντίδραση στο γεγονός ότι αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου, τότε η Ρωσία έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα σταματήσει την παροχή του συγκεκριμένου αγαθού σε χώρες που επιβάλλουν το πλαφόν και φυσικά θα αναζητήσει άλλες αγορές όπως είναι η Ασία. Οπότε, όπως γίνεται αντιληπτό, όλες αυτές οι επεμβάσεις στις αγορές δημιουργούν ένα κλίμα αυξήσεων των τιμών, διατηρώντας τον πληθωρισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οπότε, μπορεί εμείς, σαν χώρα, να μην έχουμε ένα άμεσο αντίκτυπο, διότι δεν χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο, όμως γίνεται αντιληπτό ότι ως μια εξωγενής οικονομία, ο πληθωρισμός και η αύξηση των τιμών επηρεάζεται σίγουρα με το τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην Ευρώπη. Κύριε Γιασεμίδη, αυτή τη στιγμή να επηρεάζεται περισσότερο από την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα. Κύριε Γιασεμίδη, αυτό ακριβώς που μόλις είπατε. Όταν λέμε ο πιο δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, είπατε γιατί θα είναι ο πιο δύσκολος. Τώρα, η Κύπρος, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, επηρεάζεται άμεσα και θα είναι στην τσέπη τους, δηλαδή θα ακριβίνουν κι άλλο κάποια προϊόντα, κάποιες υπηρεσίες. Αυτό είναι που λέμε πώς θα επηρεαστεί και η Κύπρος, άσχετε αν χρησιμοποιεί ή όχι το φυσικό αέριο. Νομίζω φαίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών εδώ τους τελευταίους μήνες, διότι... Ναι, τώρα όμως θα είναι ακόμη περισσότερο. Ακριβώς, διότι αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, αυξάνεται το κόστος παραγωγής και ειδικότερα αυξάνεται το κόστος μεταφοράς προϊόντων. Ειδικά για μια χώρα όπως είναι η Κύπρος που είναι νησί. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση στις διεθνείς αγορές των αγαθών επηρεάζει και τη χώρα μας, η οποία εισάγει αρκετά από τα προϊόντα τα οποία έχουμε δει. Άρα η Κύπρος καταγράφει υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όπως είχα πει και πριν, μια εξωγενής οικονομία θα επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη καταρχάς, διότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, κύριε Γιασεμίδη. Δηλαδή, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού στο 9,1, έχει εκτοξευθεί πραγματικά ιστορικό ρεκόρ για τις χώρες της Ευρωζώνης. Ακριβώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα για δεύτερη φορά για να αυξήσει τα επιτόκια από την Πέμπτη και μετά. Και αναμένεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 0,50 με 0,75. Αυτό σημαίνει ότι πάνε κι άλλον πάνω οι δόσεις των δανείων. Θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί την επιθετική πολιτική της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αυξάνει με ιδιαίτερα γοργό ρυθμό τα επιτόκια, διότι το πρόβλημα του πληθωρισμού δεν φαίνεται να περιορίζεται. Οπότε, ναι, την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να δούμε μια αύξηση των επιτοκίων με σκοπό να μειωθεί η ρευστότητα στην αγορά, να μειωθεί η ζήτηση σε προϊόντα για να επιβραδυθεί, αν θέλετε, ο πληθωρισμός. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι στην οικονομική θεωρία, αν η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε περιορισμό της ζήτησης και μείωση των τιμών. Όμως, στο συγκεκριμένο. Και ανεργία. Η αύξηση των τιμών δεν οφείλεται ακριβώς στην αύξηση της ζήτησης, αλλά στις τεχνητές παρεμβολές των πολιτικών αποφάσεων στην προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων, όπως είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Οπότε, ναι, η αύξηση των επιτοκίων θα επιβραδύει τον πληθωρισμό, αλλά δεν θα έχουμε εκείνη τη μεγάλη μείωση που κάποιος θα ανέμενε αν βρισκόμαστε σε μια αγορά όπου οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης μπορούσαν να δράσουν ανεξάρτητα χωρίς οποιασδήποτε παρεμβολές.
Ναι, αλλά για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα, πώς με την αύξηση των επιτοκίων μπορείς να διθασεύσεις αυτές τις πληθωριστικές αυξήσεις, κύριε Γιασεμίδη, γιατί υποτίθεται ότι μέσω αυτού του μέτρου θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ναι. Άρα ταυτόχρονα αυτό ισούται και με ένα πλαφόν, έστω εικονικά, στις τιμές των πωλήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές. Δεν θα μπορούν μάλλον να ζητήσουν αυτά τα προϊόντα. Αν θυμάστε, όταν άρχισε η κρίση το 2008, οι κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια και ήμασταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων. Ο λόγος ήταν απλός, για να μην δίνουν κίνητρα στους πολίτες να αποταμιεύουν, αλλά να ξοδεύουν. Αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες πράττουν το αντίθετο. Να αυξάνουν τα επιτόκια, δίνουν κίνητρο για αποταμίευση, αντικίνητρο, αν θέλετε, για να πάρει κάποιος δάνειο. Οπότε μειώνεται η ρευστότητα, το χρήμα που κινείται στο παζάρι, θα έλεγα. Με αποτέλεσμα, με τη μείωση της ρευστότητας θα μειώνεται η ζήτηση των προϊόντων και ανάλογα θα μειώνεται και η ζήτηση της τιμής. Όμως επαναλαμβάνω και πάλι ότι δυστυχώς το περιβάλλον που ζούμε με τις κυρώσεις και τις αντικυρώσεις και τις πολιτικές αποφάσεις δεν αφήνονται οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης να βρουν το λεγόμενο ισοζύγιο για να μειωθούν οι τιμές. Μάλιστα. Τώρα, τελευταίο ερώτημα, κύριε Γιασεμίδη. Βλέπουμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν πρωτοφανή μέτρα για εξοικονόμηση της ενέργειας εν μέσω αυτής της ενεργειακής κρίσης ή που έρχεται καλύτερα. Η Κύπρος μπορεί να μην επηρεάζεται άμεσα όσον αφορά την ενέργειά της, όμως θα μπορούσε, και αν θα μπορούσε, ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει για εξοικονόμηση ίσως ενέργειας στο νησί. Υπάρχει μια μελέτη πανεπιστημιακών που αναφέρεται ότι στο γεγονός ότι τα σπίτια αυτών των χειμώνα θα είναι πιο κρύα και πιο σκοτεινά. Ναι. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι η μείωση όσον αφορά το κόστος της ενέργειας καταρχάς αρχίζει από τους πολίτες, ώστε να μειώσουν, αν θέλετε, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους και από εκεί και πέρα να περιορίσουν άσκοπες κινήσεις ή οποιαδήποτε έξοδα τα οποία δεν είναι πρώτης ανάγκης. Και θα πρέπει να πούμε ότι με την αύξηση του πληθωρισμού είναι αυτονόητο ότι θα αλλάξουν και οι προτεραιότητες αλλά και οι συνήθειες των καταναλωτών. Σωστά. Πλέον περιορίζουν, αν θέλετε, τα άσκοπα έξοδα. Όμως, όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και γενικά των τομέων της ενέργειας, θα πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος ως νησί θα πρέπει σταδιακά να προχωρήσει στα σχέδια που υπάρχουν και στις επενδύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ώστε να γίνει όσο το περισσότερο πιο δυνατόν αυτάρκης σε θέματα ενεργειακού κόστους. Αλλά όπως πολύ σωστά είπετε και εσείς, αυτή τη στιγμή έχουμε δει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακοινώνει ουσιαστικά τρία μέτρα: το ενδεχόμενο πλαφόν, το δεύτερο μέτρα επιβολής μείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, προφανώς με τον περιορισμό ηλεκτροδότησης κάποιων μονάδων ή κάποιων, αν θέλετε, μνημείων, όπως έχουμε δει στη Γερμανία ή κάποιων άλλων χώρων. Και το τρίτο, θα προσπαθήσουν με κάποιες, αν θέλετε, χρηματοδοτήσεις των κοινωνικά ευάλωτων μονάδων για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Οπότε η μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους επαφίεται τόσο όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να πάρουν τα ανάλογα μέτρα. Κύριε Γιασεμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα. Επίσης.